Η αιώνια πόλη έγινε έρημη πόλη. Άδειοι δρόμοι στην Ρώμη, κλειστά τα εστιατόρια και όλα τα υπόλοιπα καταστήματα. Ο ήχος της σιωπής επικρατεί παντού, καθώς όλοι παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ελπίζοντας ότι έτσι θα σταματήσει η επέλαση του κοροναϊού, που ήδη έχει στοιχήσει την ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σχολεία και πανεπιστήμια δεν θα ανοίξουν πριν τον Απρίλιο και το ίδιο μέτρο του λουκέτου στα εκπαιδευτικά ιδρύματα λαμβάνουν ολοένα και περισσότερες χώρες της Ευρώπης, με την Πολωνία και την Ιρλανδία να είναι μεταξύ των τελευταίων που το εφάρμοσαν. Όπου είναι εφικτό, η διδασκαλία θα γίνεται διαδικτυακά ή από απόσταση. Θα κλείσουν επίσης τα πολιτιστικά ιδρύματα. Η συμβουλή μας είναι ότι όλες οι μαζικές συγκεντρώσεις άνω των 100 ατόμων σε κλειστούς χώρους και άνω των 500 ατόμων σε ανοιχτούς πρέπει να ακυρωθούν. Ανάλογα μέτρα έχουν ήδη ληφθεί στην Ισπανία, όπου παρατηρείται ένα από τα πιο σοβαρά ξεσπάσματα στην Ευρώπη. Συνεχώς απολυμαίνονται τρένα και λεωφορεία. Αλλά ο κοροναϊός εξαπλώνεται δραματικά, αγγίζοντας και αρκετά μέλη της Ισπανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι προσπάθειες για την δημιουργία εμβολίου. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αποδέσμευση ειδικών κονδυλίων για επιστημονικές έρευνες σε σχέση με πιθανές θεραπευτικές μεθόδους. Πρόκειται για ένα προσαρμοστικό μοντέλο μελέτης, το οποίο σημαίνει ότι από την στιγμή που γνωρίζουμε ότι μία θεραπεία δεν λειτουργεί, θα την αποβάλουμε και θα ασχολούμαστε με τις άλλες θεραπείες. Και αν υπάρχουν άλλες θεραπείες που θεωρούμε ότι είναι αποτελεσματικές, μπορούμε να τις προσθέτουμε. Οι εκκλήσεις να μην υπάρξει πανικός φαίνεται πάντως ότι προκαλούν για την ώρα το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Σε πολλές χώρες τα σούπερ μάρκετ αδειάζουν. Οι εικόνες αυτές προέρχονται από την Δανία, οι κάτοικοι της οποίας φημίζονται για την ψυχραιμία τους.